Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε λοιπόν. Είμαστε στην Summit Master, όπου σήμερα έχουμε την αναμετρήση μεταξύ των Never Again, όπου τους βλέπετε με τις κίτρινες εμφανίσεις, ενώ στην αντίπερα ομάδα των Salonic με τις μπλε εμφανίσεις. Έτσι, πιο στατιστικά που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε για την έως τώρα πολύ καθώς είναι τρεις αγώνες και των δύο ομάδων. Η ομάδα των Never Again είναι στο σκορ 1-1, μία νίκη, μία ήττα. Η νίκη είχε πει τον Los Angeles Clones με 64-74, ενώ μία ήττα έχουν από τους Atlanta Sox με σκορ 60-55, αλλά αυτό που πρέπει να γνωριστεί ήταν ότι ήταν στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα μπροστά και χάσανε στο τέλος. Θα καταφέρουν μια ομάδα Atlanta αγωνιστική. Στην άλλη, η Salonics είναι με 2-2, όπου κερδίσαμε τους SKG Bucks με 102-76 και τους West Brothers με 89-74. Έως τώρα, από ό,τι βλέπετε εσείς, έχουμε μια καλή ροή στον αγώνα, καθώς έχουμε δύο τρίποντα και τις δύο πλευρές από ένα στην ουσία. Ένα παιχνίδι το οποίο θα περιμένουμε να είναι αρκετά ανταγωνιστικό, αρκετά καλό. Ευχόμαστε μπασκετικές εντάσεις. Οπότε να δούμε τι μας επιφυλάσσεται από εδώ και πέρα. Παράγει πέρα στον Ιατρίδη, ο οποίος θα σκοράρει. Τραβάζει το μάτι μπροστά. Τυπικά φιλοξενούμενος για σήμερα, τους Salonics με 3-5. Κατεβάζει Μιχαηλίδη. Μπάλα από τον Μιώδη, που έχει γίνει λίγο η κυκλοφορία. Το σούτ από τον Χρατζή είναι επιτυχημένο. Σου παλιά πάλι στο παιχνίδι. Μπορείτε να καταλαβαίνετε λίγο πια την αρχή το πώς έχει αρχίσει η εξέλιξη και με τις δύο ομάδες να έχουν καλό βάθος πάγκου. Δύο πεντάδες είναι και οι δύο ομάδες. Δεν το βλέπουμε συχνά στο μπασκετάκι, αλλά ας αμολάσουμε όσο μπορούμε να έχουν τόσο μεγάλο βάθος και οι δύο ομάδες στο πάγκο. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Εδώ έχουμε μια κακή πάσα από τον Μιλιόρδο, η οποία δεν θα κρατήσει την κατοχή στην ομάδα του. Οι Σαλόνικς έχουν ευκαιρία να ξαναπεράσουν μπροστά. Δεν ήταν δύο καλά για αυτό το σημείο, ήταν πρώτοι, δηλαδή 3-0-3 και 3-5. Οπότε μπορεί να πάει να έχουν περάσει μόνο μπροστά, αλλά αλλάζει τώρα το σκηνικό. Την φορά μπροστά, με καλά του Μιχαηλίδη. Το σκορ στο 7-5 για τους Never Again. Τέντσος προσπαθεί να περάσει, να βρει τον Σπανό, αλλά χωρίς επιτυχία. Η κατοχή αλλάζει χέρια. Πηγαίνει σε αυτά τον Never Again με τις κίτρινες εμφανίσεις όπως είδαμε. Μιχαηλίδης. Πολύ ωραίο το στόμα τον Σπανό στην πάσα. Έξω για τον Θωμά, τον Θανάση Τέντσο. Πολύ ωραία εργασία των δυο τους, αλλά εκεί γίνεται το κλέψιμο. Μιχαηλίδης. Περνάει ο Σόλι Πάλου, αλλά δεν περνάει η αρχιστερική Στεφάνης. Τέντσος. Μπάλα στον πάγκο και στην πράξη του Σεριόγλου. Αλλά επειδή στον πάγκο, τι να κάνουμε, σήμερα έχει βγει εκτός. Θα συμβούν και αυτά σε έναν αγώνα. Είναι εντελώς μέσα στην λογική του μπάσκετ. Στην πόση του καλάθι, κάθε είδους. Μόλις επιτυχία δεν προσπάθει τον Λουκοβίτη. Παραμένει το 7-5. Και έτσι θα πάρει το σουτ βιαστικό, χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ που πάτησε τώρα ο Σπανός, έχει πατήσει γραμμή πριν το άλμα. Θα αποτέλεσμα να μετράει την εκτός από την κατοχή ξανά στους Never Again. Και τώρα πήρε και μια στα χέρια του Μιλιόντου. Μιχαηλίδης, το σουτ έστοχο από τα χέρια του Μιχαηλίδη. Θα πρώτα 4-7. 9-5 το σκορ για τους Never Again. Ιατρίδης
Θα αφήσει το Θωμά Τέντσο, θα πάρει το σουτ. Θα βρει και το καλάθι. Με μια χαμηλή τροχιά στο σουτ του. Ήταν και τα δύσκολα καλάθια, οι πολύ υψηλές, οι πολύ χαμηλές τροχές. Δηλαδή οι γωνίες που έχει η μπάλα προς το καλάθι. Ας πούμε το συγκεκριμένο που έβαλε τα αρχεία του Μπουκοβίτη είναι μια κλασική γωνία σου. Ενώ όπως αυτό που είπαμε νωρίτερα είναι χαμηλή γωνία. Το πόσο να πηγαίνει προς το καλάθι δηλαδή. Το σουτ από τα χέρια του Ιτεύγου χωρίς να ευστοχεί. Στο 12-8 το σκορ. Και ένα καλό τρέξιμο τώρα. Έχουμε δει αρκετά τρίποντα για τα χρονικά τη χρονική στιγμή αυτή. Θα δούμε πως υπάρχει ο Τέντσος εδώ πέρα να σκοράρει. Όχι, αλλά υπάρχει το rebound και το καλάθι τον Ιατρίδη. Θα κάνει το 12-10 στην μέση του περίοδου. Όπου έως τώρα είναι διαφορά στους δύο. Εκδοχή ήδη σε αυτά τα λεπτά η διαθέση των δύο ομάδων. Το σούτ από τον Κόβιτ δεν είναι έστοχο, μια πολύ ωραία πάσα αλλά χωρίς να βρίσκει στόχο από τον Ιατρίδη, πολύ ωραία η έμπνευση, αλλά εκτέλεση λίγο λόγια είναι. Αντίθετα εδώ πέρα από τα χέρια του Φραντζή, ο οποίος θα σκοράρει το τρίποντο, εδώ είχε αποτέλεσμα. Και έχουμε το πρώτο φάουλ του αγώνα για σήμερα, το οποίο είναι πάνω στον Μιχαηλίδη. Και έχουμε δύο αλλαγές στην ομάδα των Never Again. Επαναφέρει ο Σαλόνι στα χέρια του Θανάση Τέντσου. Αλφό του Θωμά. Προσπαθεί να περάσει και θα βρει την πάση στο γραφιστό. Πάρα ξανά έχει το Ματέντσο και έχουμε βήματα. Ότι κατ' όχι περνάει Never Again, ευκαιρία να αυξήσουν σε μια καλύτερη ασφάλεια διαφορά του πλέον. Είναι στους συν 5 και για πως ανέβουν και παραπάνω. Πολύ ωραία κυκλοφορία, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Το σημαίνει ο Φραντζή σε κάποιο ζωγραφιστό μέσα στο ζωγραφιστό. Το οποίο απαγορεύεται. Ας κάποιο που δεν βλέπουμε συχνά να εφαρμόζεται με την έννοια ότι δεν είναι τόσο συχνό το σφύριγμα. Το οποίο στην περίπτωση είναι τόσο συχνή. Αλλά υπάρχουν και αυτά. Τι καλό είναι. Κατοχή πάει στα χέρια τον τον Σαλόνι, συγχύρια παραμείνει και έχουν την επαναφορά. Παρά στα χέρια του Φούλιου το σούτε έστωχο από τον Ιατρίδη. Και κατέβασμα από τα χέρια του Μιχαηλίδη. Παρά τα παιχνίδια, αλλά και για τον δεν θα περάσει και εκτός η πάσα καλά. Εκεί είναι που θα τρέξει ο Ιατρίδης, θα βρει τον Σπανό, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει. Αυτό θα πάρει το σουτ. Ο Ιατρίδης αλλά χωρίς να μπορεί να σκοράρει. Μιχαηλίδης πλέον και αυτός είναι Βερεγγέν. Για πάρα πολύ στο καλάθι. Τέντσος, μπάλα έτσι είναι. Το σουτ θα γίνει από τον Σκεντιόγλου, δεν θα είναι στο χώμα όμως, γι' αυτό παραμένει στους δύο. Μιχαηλίδης, θα πάρει το σουτ, θα πάρει και τους τρεις πόντους μαζί, το όρο, 18-13. Μπάλα τα χέρια του Πούλιου. Ιατρίδης. Στο καλάθι.
Για αυτά πάλι στις 3. Τα μαγκητήρα 18-15. Τελευταία διαφορά που ήταν στις 3 ήταν στο 13-10 νωρίτερα. Με την κυκλοφορία των Never Again. Αυτά είναι αποτελεσματική. Και είναι. Διαφορά ξανά στους 5-15. Ενάμεση στις 2 τέλες πρώτης περίοδου. Το μάστερ της κανεβάζει. Και θα τα έπρεπε πάνω την κατοχή. Θα πάρει και το σουτ. Θα εκδοχίσει. 20-18. Με συγχωρείτε τον κύριο Πούρφου να πούμε από τον Τόμα Τένσο. Θα δούμε αν υπάρχει εδώ απάντηση. Υπάρχει από τα χέρια του Καγλιτζόγλου. Με 2 όμως. Με 3. Διατρίβης, το σουτ, δεν θα βρει στόχο. Και μπάλα στους Never Again. Καθώς δεύτερη πίσω στο δεν μπορούσε να κρατήσει και την μπάλα. Οπότε κατοχή πάλι στους Never Again. Κατεβάζει ο Μιχαηλίδης. Μπάλα στα χέρια του Σουκίνιδη. Στην προφορία. Πολύ ωραία είναι η κυκλοφορία και το όμως το σούτ δεν θα αποκριθεί σε αυτήν. Το μάστε έτσι κατεβάζει. Και με φάουλ πάνω στον Τέντσο από τον Καλτιτζόγλου. 10 δεύτερα, 9 δεύτερα που μένουν. Θα περαστεί στον Ιατρίδη που δεν θα σχολάρει. Τελευταία 5 δεύτερα. Και έχουμε την ελήξη περίοδου. Έχουμε 2 δεύτερα ακόμα. Όχι, έχουμε το τέλος του περίοδου. Με το σκορ το 22-18 στην ομάδα των Never Again. Επαναφορά τους Never Again για την αρχή του Δευτέρου. Δεκαλέπτου όπου θα γίνει από τα χέρια του Σαχινίδη και θα δούμε στα χέρια της Σαχινίδη και θα ξανακαταλήξει από και αφήνει το σώμα του Μιχαηλίδη πάνε για μαζική κυκλοφορία της μπάλας όπως κυκλό να πληρώνεται μόνο κάτι πιο πριν να πληρώνει ακόμα μπάλα. Το σουτ από τον Σαραντινέλη δεν έχει επιτυχία. Οπότε δεν διαβίνει διαφορά στην αρχή της δεύτερης περίοδου, έστω για τώρα. Πολύ ωραίο στόπ από τον Σαραντινέλη πάνω στην πάσα του Σεργιόγλου. Δεν θα αφήσει να περαστεί η πάσα. Δεν προσθήκε σε σκοραρίσματος. Σιρόπουλος. Πάρα στον Μιχαηλίδη. Θα θέσει ο Θωμάς ο Τέντσος. Δεν θα μπορέσει όμως να κρατήσει ο Ιατρής πέρα. Αλλά ο Τέντσος θα κλέψει πάλι. Ιατρίδης θα περάσει πολύ ωραία στον Πατρίκα, στον Δημήτρη Πατρίκα. Πρώτη δεύτερη προσπάθεια χωρίς στοιχεία, αλλά και δίνει το πρώτο φάουλ της περίοδου. Έχουμε αλλαγές για την αλλαγή για την ομάδα των Σαλόνικς. Θα περάσει μέσα ο Γιώργος Πατρίκας στη θέση του Θωμά Τέντσου. Την άλλη ο Δημήτρης Πατρίκας πρώτη βολή σκοράρει. Κατεβαίνει διαφορά στους 3. Το 2-19. Το 2-20 στο καλάθι πλέον. Μιχαηλίδης κατεβάζει μέχρι το Μερεγγέν. Καντζόγλου αφήνει για τον Σιρόπουλο.
Σιραντινέλης, το σούτ από τα χέρια. Εδώ ήταν χέρια ήταν, ε. Σιραντινέλης δεν ήταν, ε. Δεν ήταν έστοχο. Φούλιος, εδώ είναι η Ατρίτη. Πολύ άλλη κυκλοφορία και συνεργασία με τον Σεργιόγλου, δεν θα θέλω στα λάθη. Παρκούκας, δεν θα καταφέρει αυτό ράλι. Και έχουμε πολλές την ομάδα των Σαλόνιξ, άλλο ένα σετ. Τι θα πάω στον Ιατρίτη. Και ο Ψαλίδας στη θέση του Μιχαηλίδη. Πολύ πολύ εύκολη από τα χέρια του Ιατρίτη, διαφορά κατεβαίνει στο πόντο. Αλλά μένει θα μείνει εκεί. Και έχουμε το πρώτο φάουλ από την πλευρά των Σαλόνιξ. Δεν είναι φάουλ, πάρε πολύ το πόδι, σχολείτε. Σαρδινέλης θα αφήσει το σούτ από τα χέρια σε φίλη Βέλη, έστοχο. Πάει καταλήγει στο Σεργιόγλου που θα αφήσει για τον Γιώργο Πατρίκα. Αυτή θα πάει στο Πούλιο. Διακρίτης, θα αλλάξει πολύ ώρα την πλευρά. Αλλά δεν θα καταφέρει και ο Δημήτρης Πατρίκας σκοράρει. Σαραντινέλης. Μπάλα θα περαστεί στον Καλτιτζόγλου. Θα πάρει και το σουτ. Αλλά δεν έχουμε κάνει διαφορά σκορ. Πολλή προσπάθεια μέχρι μέσα από τον Δημήτρη Πατρίκα. Δεν είναι έστοχη όμως, παραμένει ακόμα και διαφορά πάλι στον πόντο υπέρ των Ευερικέν. Θα δούμε πως εδώ έχουμε διαφορά. Ούτε το σκορ, το Σιρόπουλο. Πάνε οι δύο μαζί ήταν πολύ κακό αυτή το σερί. Χωρίς σκορ. Και έχουμε τα αίμα του Ευερικέν. Για τους λιμάνους έχουν το λάβει και μάλλον οι Ευερικέν ήταν κατάλληλοι. Καθώς έχουν παρότι είναι μπροστά, δεν έχουν σκοράρει εδώ και αρκετή ώρα, παραπάνω του Σαλόνιξ. Γενικά το παιχνίδι τρέχει χωρίς ιδιαίτερο σκορ τα τελευταία λεπτά. Οπότε η κίνηση του time out ήταν άκρως λογική. Επιστροφή μετά το time out που κάλεσαν οι Ever Again. Όπως είπαμε στο πόντο η διαφορά υπέρ τους. Αλλά θα μένει σαν όσο το γυρίσουν και ο Ιατρίτης αυτό θα κάνει. Για να πάρει στο πόντο, αλλά υπέρ των Σαλόνιξ που φοράει με το CD23. Έχουν άλλη μια ανατροπή για σήμερα. Σιρόπουλος θα αφήσει για τον Λουκοβίτη. Θα πάρει το σούτ αυτό στον ταβλό και σε φάνη, αλλά χωρίς και πόντου. Πουλιός θα πάρει και το σούτ. Θα εστοχίσει. Δεν διαφορά 22-25. Δεύτερη φορά σήμερα στους συν 3 η ομάδα των Σαλόνιξ. Δεν πρέπει να έχει πει και ο Μιχαηλίδης πλέον να ανατρέψει όλη την κατάσταση. Γιατί το αρνητικό σέι των Ευερικέν σχέδιο περίοδο έχει καλύψει αρκετά. Καλάθι από τα χέρια του Γιώργου Πατρίκα. Για πάλι δεν είναι 5. Ακόμη μια προσπάθεια χωρίς επιτυχία. Και να δούμε αν θα μπορέσουν ή θα μπορέσει σε πρώτο χρόνο ο Δημήτρης Πατρίκας να κάνει την επίθεση. Ιατρίδης, τον Πούλιο. Ξανά στον Ιατρίδη, ο οποίος θα μπει μέσα να σκοράρει. Πρώτη φορά σήμερα γενικά διαφορά στους 7, 22-29 για τους Σαλόνιξ. Σιρόπουλος. Καλή θα πάρει το σουτ. Δεν θα βρει καλάθι. Μπάλα στα χέρια του Κοβίτη. Από εκεί το σουτ γίνεται από τον Ζαλίδα. Χωρίς αποτέλεσμα και έχουμε τρίτο ομαδικό. Και περνάει ότι πήρα στην θέση του Σιρόπουλου. Του Σενέβερ Εγγέν. Και φέτα περνάει και ο Σιρκινίδης αντί
του Ψαλίδα. Στην μέση της δεύτερης περίοδος τώρα. Πατήκας. Γιώργος Πατήκας. Και τώρα λοιπόν του Δημήτρη. Πολύ πάσα θα περαστούν για τρίτη. Η έξτρα πάσα στα χέρια του Σεργιόγλου. Και έχουμε φάουλ από τον... Δεν είναι φάουλ. Είναι για τραυματισμό. Γιατί τον βρέχει ο Σεργιόγλου πάνω στη φάση. Δεν σαν βγει εκτός, θα περάσει θέση του ο Θανάσης Τέντσος. Τέσσερα μισή λεπτά πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 22-29 υπέρ των Σαλόνικς. Και μια προσπάθεια οποία πρέπει να μην έχει γίνει καλή διευθύνση εδώ πέρα και καλή συνεννόηση μεταξύ των παιχτών. Θα λύγει χωρίς αποτέλεσμα την μπάλα εκτός του παιδού. Δεν θα μπορέσει εδώ να καθίσει ο Γιώργος Πατήκας. Απ' την άλλη, να δούμε αν ο Χρατζής θα σκοράρει. Θα σκοράρει όντως. Ρεβαίνει διαφορά ξανά στους 5-24-27. 4-5 τέλος περίοδου. Θανάσης Τέντσος. Το σούτ από τον Γιώργο Μαρτίκα έσοχο. Η διαφορά ανεβαίνει στο 8. 24-32. Μια προσβόλωση θα μπορούσε να πει στην Ευρεγέννη στην δεύτερη περίοδο. Τώρα φυσικά είναι η ομάδα που έχει διαχειριστεί και μπορεί να ανατρέψει πολλά δεδομένα και γεγονότα και σπορ φυσικά. Γι' αυτό θα περιμένουμε από αυτούς. Είναι ομάδα υψηλών προσδοκιών κατά εξαίρεση αγώνα. Και σπορ και ακόμα και η προηγούμενη προσπάθεια με ήττα από τους 40 σοτς είχε πάρα πολύ δύσκολα και οριακά στο τέλος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορούν να κάνουν μπορεί να βρεθούν πίσω, μπορούν να ανατρέψουν ένα αγώνα. Θα πούμε αν θα μπορούσαν να κάνουν σκοράρουν εδώ πέρα, σε αυτήν την επίθεση. Πίσω, την μπάλα στα χέρια του Ψαλίδα, του Χατζή, του Σοκ, το σουτ δεν είναι εύστοχο. Τέντσος μέχρι μέσα δεν θα σκοράρει. Σεργιόγλου για τον Κεβαντζόγλου. Βρίσκεται το φάουλ από τα χέρια του Τίτλα. Τρίτο, τέταρτο μοναδικό με συγχωρείτε για τους Never Again. Υπόλοιπα 2.40 που μένουν για το τέλος της περίοδου. Τόμας Τέντσος στην επαναφορά. Γιώργο Πατήκα, ο οποίος θα πάρει το σουτ χωρίς ανταπόκριση. Μιχαηλίδης θα κερδίσει το φάουλ. Πρώτο του αγώνα ευρύτερα για την ομάδα του Σαλόνικς. Μετά από 17 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα αγωνιστικά. Να δούμε, να πούμε και πέντε έχει να γίνει. Δεύτερο φάουλ ήδη. Αυτή τη φορά είναι από τον, τον Θανάση Τέντσο. Δεύτερο μαγικό. Μιχαηλίδης, μπάλα στον Τίτλο, θα πάρει το σουτ. Δεν βρίσκει στόχο. Αλλάζει η κατοχή του Σαλόνικς. Θανάσης Τέντσος με την μπάλα, ο οποίος δίνει και το σύστημα. Λοιπόν, δεν θα λειτουργεί το σύστημα παρότι δεν σκοράρει ο Τέγος. Μιχαηλίδης θα πάρει το φάουλ, δεν μπορέσει να πάρει δύο πόντους αλλά θα πάρει δύο βολές. Thank you.
φάουλ το οποίο γίνεται τον Γιώργο Πατήκα. Σπάει το νεκρό σερί τον Never Again. Έχονται να μην ξαναγίνει κιόλας. 25-34. Καλά, 26-34. Θόμας Τέντσος περνάει. Γιώργος Πατήκας βγαίνει. Σαλόνι, την ομάδα Σαλόνιξ, στον αδελφό του, πέρασαν οι Ατρίδη, πολύ ωραία αυτή, καθώς πέρασε στον Τέγο, για φαραξαντά σε διψήφιο στους 10, 1-25 για τη λήξη. Υποπίτιζε να πέρασε την πάσα, Τέγος και τον Ατρίδη. Ποιος θα σκοράρει και θα μεγάλη διαφορά στους 12, 26-32. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Μιχαλίζει την μπάλα. Ένα σούτ το οποίο θα είναι έξοχο από τα χέρια του Σαχινίδη. Η διαφορά ξανακατεβαίνει στις 10. Θανάσης Τέντσος. Τέγος, Τέντσος, η Ατρίδη θα πάρει το σουτ χωρίς να βρει τον στόχο. Χωρίς πίεση, μάλλον θα περαστεί πολύ ωραία, πολλή συνεργασία τον Never Again, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα. Τόμας Τέντσος δεν ξέρετε αυτός ο Τόμας. Εδώ πιστεύει, φυσικά, που είναι αλήθεια. 28-41. Λίγο με τη λύση έχουμε καλάθι από τα χέρια του Σεφνίδη και δεν έχουμε τελευταία επίδεση πλέον, καθώς ο Φρατζής κόβει τον Ματέντο την κοινή επίδεση. Έχουμε το τέλος περίοδου της δεύτερης περίοδου με 31-41. Επιστρέφουμε και το τρίτο δεκάλεπτο, όπου η ομάδα των Σαλόνιξ έχει την διαφορά πλέον στους 12, μπορεί και το καλά αυτή η Ατρίδη. 31-43. Πρώτη επίσης και τη σημαίνει γρήγορα να ανέβει διαφορά. Αυτό θέλανε οι Σαλόνιξ, αυτό αναφέρουνε. Αλλά έχουν την άμεση την απάντηση του Μιλιόντο. Τόμας Τέντσος, την μπάλα. Για πολύ ωραία κυκλοφορία από τους Σαλόνιξ και ένα σούτ επιτυχημένο από τα χέρια του Σπάνου. Να ξαναπάει για φορά 12. Δεν θα πάρει εδώ το σούτ το Σαραντινέλ. Θα το πάρει και θα ευτοχίσει όμως τα Αγγελίδης. Ξέρω να θυμίσει την πρώτη περίοδο εδώ πέρα με τα τρίποντα. Και μία λάθος πάσα από τον Θωμά Τέντσο εκτός γηπέδου. Γιώργος Γιώργος Αγγινίδη αφήνει για τον Φρατζή. Από εκεί πέρα θα περάσει ο Μιχαηλίδη. Σαραντινέλη στο σούτ, θα σκοράρει. Έχει διαφορά σε 7. Ένα μικρό σερί 5-0. Αλλά μπορεί να είναι αρκετά ικανό αυτό για να δώσει άλλη ψυχολογία στην ομάδα Never Again. Και έχουμε φάουλ το οποίο θα κάνει στο σημείο της πάνω στον Ιατρίδη. Θα τον οδηγήσει στην γραμμή των Βόλων. Τροχή από την Ατρίδη, έστοχη. Τελειά 47. Βάλτε ακόμη έναν 48. Μιχαηλίδης, έτσι σου έπαιρε γεν. Γρήγορη πάσα. Τα χέρια. Μαντινέλη.
Λαντζής. Χωρίς επιτυχία από τον Αχίλο Σακίνιδη. Και η Σαλόνιξα σε μία επίθεση ακόμα. Σπανός για τον Ιατρίδη. Πάλι Σπανός. Για πολύ ωραία κυκλοφορία από τον Σαλόνιξ. Ιατρίδης. Θα πάρει το καλάθι. Πενταρίσανε εδώ πέρα η Σαλόνιξα 9-50 το σκορ. Λαντζής. Δεν ξέρω θα πάρει το φουτ. Και στο πάρει όμως. Σε πόδι μπάλα στο σημείο του Ιατρίδη. Ότι κατοχημένοι στους Never Again. Στον Φραντζή. Θα περάσει στο Σεχινίδη. Και θα μοιάζει καταφέρα τώρα στην προσπάθειά του ο Σαρατζινέλης. Τόμας Τέντσος, μπάλα. Βαθύ να σκίσει επιλογές. Θα πάρει το σουτ. Για να σκοράρει Ιατρίδης. Φάουλ. Κερδισμένο. Κερδισμένο τον Ιατρίδη. Το έχει κάνει ο Φραντζής. Δεύτερο ομαδικό προσωπικό. Και δύο βολές για τον Ιατρίδη και τους Σαλόνιξ. Μία στις δύο, πάρα αυτή η διαφορά είναι αρκετά καλή. Είναι ασφαλεία έως τώρα για τους Σαλόνιξ. Όπως λέμε νωρίτερα, οι Νεβερικέν μπορούν να καλύψουν διαφορές. Δεν είναι ομάδα που δεν έχει, όπως μου λέει, κάτι τσαγανό. Είναι αρκετά δυναμική ομάδα. Οπότε μπορούν να σκοράρουν, να αναπτύξουν παιχνίδι. Εδώ πέρα είναι απόδειξη η προσπάθεια του Φραντζή στην άμυνα και απάντηση του Μιλιόρδου. Ήδη από τα λόγια περάσαμε στις πράξεις. 42-50, 8 διαφορά. Μπάλα, εκτός στα χέρια του Σαλόνιξ, όμως παραμένει το 12-4, απομένουνε. Το Μάσα Τέντσος θα βρει μακριά τον Ιατρίδη. Ανέξει τον Ιατρίδη. Λίγο με τη λήξη δεν έχουμε σκορ, αλλά έχουμε θετικό rebound από τα χέρια του Σεριόγλου. Δημής Πατήκας. Σπανό. Ποιος θα πατήσει στη γραμμή όταν πια κάνει τον drive κάθε την δίπλα στην baseline θα την πατήσει. Οπότε ευκαιρία της Νεβερή και να μειώσουν κι άλλο. Και έχουμε αυτό που έχουμε αποκλειστικό ο Μιλιόρδος έχει ζεστό χέρι αυτή τη στιγμή. Ένας καταφέρει ο Σαντινέζης να σκοράρει. Καλά αυτή έχει τα χέρια του Δημήτρη Πατήκα. Εξαφέρει για φάση διψήφιο. Πολύ ωραία κυκλοφορία. Νεβερικέν, Σαντινέλης, Σαλέξης Σαχινίδη, Μιλιόρδος στο σουτ. Είπαμε, είναι ζεστός, είναι ζεστός. Και απάρισε τα κάτσες αντιπάλου. Το Μάς Τέντσος. Ήταν μόνος όμως για την επίδεση. Πολύ ωραία πάσα στον Ιατρίδη και πολύ ωραία λάθη. Στην μέση της περίοδου. Πήρε σόλις Never Again. Λιώσεις δεν καταφέρει το μασκοράρι. Και έχουμε φάουλ. Και έχουμε την επαναφορά για την ομάδα των Σαλόνιξ. Τέντσος, διαφορά σε 9 τώρα. Μπορούν να αυξήσουν.
για τρίδης αυτή η έξτρα πάσα στην ομάδα του Μασάλων έχει λειτουργήσει σήμερα με τον Ασπανόν να μου πληρώνει. Έχει διαφορά στο 11 ξανά. Έχει αφήνει πολύ ωραία για τον Αναπρατή, δεν θα σκοράρει αυτός ούτε σε πρώτη συνέχεια προσπάθεια. Βάζει τα χέρια του Πανού. Τέντσος θα πάει μέχρι μέσα. Μπα θα κουπίσει σε φάνη. Αλλά δεν θα πει εντός. Φέρεις τον Μιχαλή την αφέση του παιχνίδι. Το σούτρινο δεν θα είναι έστοχο από τα χέρια του Μιλιόδου. Αλλά το λοιπόν είναι θετικό. Το κλέσιμο δεν ολοκληρώνεται. Θα δούμε για την επίθεση όμως. Θα ολοκληρωθεί χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Σαχνίδη. Και μένει η κατοχή στους Never Again. Αλλαγές του Σαλόνιξ. Αλλαγές και τους Never Again. 3-26 για τη λήξη της περίοδου. 12-2 για την επίθεση στο Never Again. Το σκορ με διαφορά στους 11. 45-56. Υπέρ το Σαλόνιξ. Πάσε του Μιχαηλίδη χωρίς αποτέλεσμα. Λοιπόν σε χέρι για του Ιατρίδη. Κυραντζόγλου. Σπανός. Πολύ ωραία κυκλοφορία. Κυραντζόγλου δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Αποφέρει Μιχαηλίδη και βγαίνει μόνο. Βγαίνει μόνο στο 1-2. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Τέβο. Πρώτη βολή δεν είναι επιτυχημένη. Διαφορά κατεβαίνει στους 10. 46-56, τελευταία 3 λεπτά της τρίτης περίοδου. Παρακίνει το πλαίσιο του Never Again. Ευκαιρία να μειώσουν κι άλλη διαφορά. Τηλιώνω με την μπάλα. Θα φύγει ο Σαχνίδη. Δεν θα περαστεί όμως. Υπάρχει αμυντική απάντηση από τους Σαλόνιξ. Αλλά κύρια ανταπάντηση είναι ο Μιχαηλίδης να κάνει το κλέψιμο. Αλλά δεν θα γίνει σωστά η επίθεση. Και time out για τους Never Again. Οπότε παρότι ήταν μια καλό αμυντικό πρόσωπο στην οργάνωση λίγο ήταν δεχαμένοι, αλλά μπορούν σύντομα να τρέξουν όλο αυτό. Να δούμε τι θα γίνει όμως μετά το time out. Έχουμε μετά το time out που πήρε μάτω τον Never Again κατοχής τους Σταλόνες. Να δούμε αν θα καταφέρουν ποια μάτω καταφέρουν να πάρει την να κάνει την έμφαση στις τελευταία λεπτά αυτά της τρίτης περίοδου. Αλλά καταφέρουν Never Again να μειώσουν. Από την άλλη, οι Σταλόνες θα πάρουν μια διαφορά είναι να κρατήσουν πλέον αυτή που έχουν. Ο Τέγος σε αυτό το χρόνο καταφέρει να σκοράρει. Οπότε η Never Again που πηγαίνει να μειώσει τα τελευταία 2 λεπτά της 3ης περίοδου. Μιχαηλίδης στην μπάλα. Ένα σκοράρι. Η Αθήνης θα καταφέρει να ξεφύγει. Παρέχει πολύ ωραία πίεση. Δεν έχουμε καλό από τα χέρια του Γιώργου Πατήκα. Γιώργος. Το σουτ χωρίς αποτέλεσμα από τα χέρια του Λουκοβίτη. Πολύ ωραία πάση τον Ιατρίδη. Δεν θα σκοράρει. 46-58. Η ομάδα Never Again ψάχνει την απάντησή του.
του Καλτζόγλου, Μιχαηλίδης, από εκεί στον Σαχινίδη. Καλτζόγλου θα αφήσει ωραία για τον Σαχινίδη. Ο Παππός δεν καταφέρει να σκοράρει στη λήξη του χρόνου της επίθεσης. Και επίθεση για τους Θεσσαλόνικς. Παραφορά τα χέρια του Καλτζόγλου. Σπανός. Τελευταία 35 δευτέρα. Διαφορά στους 12. Μιχαηλίδης, τρομερή ενέργεια. Μιλιόρδος κερδίζει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό. Και παραφορά θα είναι από την παραφορά, θα πάει στις βολές. Τελικά παραφορά για τους Never Again από την τελική γραμμή από τα χέρια του Καλτζόγλου. Μιλιόρδος απευθείας σουτ χωρίς αποτέλεσμα. Και έχουμε το κάρβημα για σήμερα από τα χέρια του Σπανού τα τελευταία δεύτερα της περίοδου. Μιλιόρδος, Μιχαηλίδη θα το τρέξουνε, θα το σκοράρουνε. Τέλος για την τρίτη περίοδο, 46-60. Η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε 2 ώρες στο 14 η ομάδα των Θεσσαλονίκης. Επιστρέφουμε σιγά σιγά την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Αντίμετωπα την αντίδραση των Never Again, όπου είναι το 2-14 και έχουν στην κατοχή ευκαιρία ήδη για να μπορέσουν να μειώσουν οι τύρες των Σαχινίδη. Το κλέψιμο από τον Κούλιο. Το Μάς Τέντρος δεν θα καταφέρει να σκοράρει, θα πάρει το rebound όμως. Θανάσης Τέντρος. Βάλα έξι για τον Κούλιο. Θα πάρει το σουτ. Τέντρος δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Η Κύρλας. Και έχουμε φάουλ από τον Θωμά Τέντρο. Δεν είναι φάουλ τελικά, είναι καλή άμυνα. Βγάζει εκτός ο Τέντρος απλά. Και δεν καταφέρουν οι Never Again να εκτελεστούν το γεγονός αυτό. Κούλιος. Γιατρίδης. Τον Θανάση Τέντρο. Θα πάρει το σουτ. Εστοχή για φορά να φαίνει πρώτη 16. 46-62. Σαχινίδης. Πάνω ένα πολύ εξοπλέψιμο τον Τέντρο. Σαχινίδης θα καταφέρει να σκοράρει. Κούλιος θα κερδίσει το φάουλ από τον Φραντζή. Συγγνώμη, τον Καλτζόγλου. Γιατρής με την μπάλα. Κούλιος. Θωμάς Τέντρος. Θα περασπίσει τον Γιατρίδη. Πολύ ωραία κυκλοφορία. Έξτρα πάσα και επιτυχημένη. Η τελική βολή θα πω από τον Τέγο. Για φορά βέβαια 19. Μέχρι μέσα το σπάρδα του Φραντζή δεν είχε αποτέλεσμα. Σχεδόν αντιγραφή, αλλά που σημαίνει πάσα και φάουλ κερδισμένο τον Τέντρο, το οποίο θα το κάνει ο Κιτίρλας.
Τα 2 και 15 της τέταρτης περίοδου έχουν περάσει στο σκορ 46-65, δεύτερο ομαδικό για την ομάδα των Never Again. Και έτσι ακουστικό του Διτήρλα. Πολύ ωραία, ο Τέντσος θα περάσει, δεν καταφέρει να σκοράρει. Αλλά η κατοχή παραμένει στους Σαλόνικς. Τέντσο σε Τέντσο. Ο Τέντσος θα περάσει μέχρι μέσα, δεν βρίσκει σκορ. Δεν βρίσκει το καλάθι. Πήγε να κάνει κομπάκια αμυντικά. Και αν το πάω θα πάρει και αλλά χωρίς αποτέλεσμα να το πούμε Τέντσο. Στα χέρια του Σαραντινέλη, δεν θα κάνει ένα σκοράρι. Περάσει Τέντσος. Πούλιος θα πάρει το σουτ. Δεν έχει αποτέλεσμα σαν την Έλσο rebound. Αφήνει και το σαχινίδι. Από εκεί κρατής. Και έχουμε φάουλο τον Τέντσο. Τον Θωμά Τέντσο. Και έχουμε time out of the Never Again. Πριν οδηγηθούν στις βολές. Επιστροφή λοιπόν μετά το time out of the Never Again. Και δύο βολές στα χέρια του. Πρώτη βολή δεν είναι έσοχη. Παραμένει η διαφορά των 19. 46-65. 6-55 για το τέλος. Μία στις 2. 47-65. Πούλιος. Κατεβάσει. Τέχος. Ξανά και τον Πούλιο. Τέντσος και κερδίζει το φάουλ στην λίγο πριν τη λήξη της επίθεσης. Τρίτο ομαδικό. Μέχρι πολύ ωραία πάσα. Καλάθι και φάουλ από τον Θανάση Τέντσο. Για φάουλ πολύ φορά στους 20. Και έξτρα βολή στα χέρια του, τέταρτο ομαδικό για την ομάδα Never Again. Και η βολή έχει ανταπόκριση. 7 τρίποντα μακριά πλέον. Η Τίρλα δεν θα βρει τα λάθη. Θα βρει όμως την μπάλα σε μια πολύ δυναμική διεκδίκησή του. Την κρατήση, την κατοχή. Μήπως εδώ πέρα θα καταφέρει το τρίποντο. Θα βρει στόχο. 50 με την κέντρη ομάδα των Never Again, 50-68. Και όλο το γύρο, όλο το καλά πηγαίνει στα χέρια του Τιτήλα. Και τον ηρωισμό του μετά, μετά το rebound. Για το rebound βασικά. Και χαίρεσαι Never Again να μειώσουν κι άλλο. Καθώς δεν είχε καταφέρει να μην σας χωράρουν, αλλά γίνεται το λάθος. Βλέπει ο Τέντσος. Πολύ ωραία η συνεργασία των τριών. Με τελικό αποδέχτη τον Σεργιόγλου. Συνόν τον Τέχο. Να σύνδεσαι τον Σεργιόγλου και το καλάθι. Είναι 70 το σκορ, κάτι λιγότερο από 5,5 λεπτά πλέον. Κύρλας, μπάλα στον Σαντινέλη, Ρατζής, ο σκοράρι θα φέρει σε άδεια φάση 18. Θωμάς Τέντσος, μπάλα, κατεβάσει. Βλέπετε στο γήπεδο τις επιλογές. Πούλιος, τον Τέβο. Δεν έχουμε καλά για την πλευρά των Σαλόνικς. Σε πρώτη προσπάθεια δεν έχουμε και για τους Never Again, να δούμε σε δεύτερο χρόνο. Το τύπο του Σαντζή έχει αποτέλεσμα, κατεβαίνει στο
15, 95-70. Και κάπου μάλλον ξεκινήσουν την υψηλή πίεση η Never Again. Θανάσης Τέντος. Τον Θωμά. Δεν καταφέρει να σχολάρει. Δεν αφήνει πάλι να βγει κιόλας. Κάτι θέλω το είναι κρίσιμο τώρα γιατί θα ανέβαινε και Λίγο μπορεί να κατεβάσει κι άλλο τη διαφορά. Φράτσις θα το κάνει κιόλας. Κατεβαίνει στους 12 και τα δεδομένα αλλάζουν σιγά σιγά. Με ασέρι 9-0 που τρέχουν οι Never Again από 10 και 2 ώρα. Κάμε 12 εντός έγινε αυτή η γάνη. Και πάντα τον Τιτίρλα είναι το 5ο ομαδικό. Οδηγούμαστε στις βολές πλέον. Παραφορά την πλευρά. Το φάουλ. Η θέα των βολών. Πέντε ομαδικά, όχι με έξι, γιατί η φάση ακυρώθηκε της ουσίας. Οπότε από εδώ 58-71 για τους Σαλόνιους. Και επίσης Σαλόνιους με Γιώργου να κάνει το λάθος. Θα ζει να κλέβει η Μιχαηλίδης. Θα λέει το Φαρετζή. Και τρέχει με το κλέψιμο από τα χέρια του Πανού. Θανάσης Τέντσος. Έτσι από τρίποντο.
και time out την ομάδα των Never Again με το σκορ 58-74, 3 και 5 για τη λήξη. Επιστρέφουμε στο time out λοιπόν, τελευταία 3 λεπτά της αναμέτρησης, 58-74, διαφορά 16. Και έχουμε το κλέψιμο, ο Γκόντι, το κλέψιμο τον Πουλιό, Σπανός, με καταφέρει να σκοράρει. Καλή πίεση, Μιχαηλίδη, σε εκείνο το σημείο. Και κερδισμένο φάουλ, το οποίο φαίνεται να έχει κάνει ο Σεργιόγλου πάνω στον Μιχαηλίδη. Δεν είναι εύστοχη. Είναι στις δύο, αλλά υπάρχει θετικό rebound. Και άλλο κερδισμένο φάουλ του Μιχαηλίδη. Τον Τέγο. Αυτή τη φορά όμως ο φάουλ. Πρώτη βολή αυτή φορά εύστοχη, κατεβαίνει στους 15, 59, 74. Δεύτερη όμως δεν είναι επιθυμένη. Θανάση Στέντσος, παραπηγαίνει στα χέρια του Σπανού. Τέλος στο πάντο σουτ, δεν στοχίσει. Και μπάλα είναι και τους Never Again, από το σώμα του Σπανού. Και Βαυτζόγλου περνάει στη θέση του Θανάση Στέντσου. Του Σαλόνι 2 και 20 απομένει. Μιχαηλίδης θα πάρει το σουτ. Θα πάρει το όχι, θα είναι φάουλ. Είναι το βλόγ το οποίο... Είναι όντως φάουλ του Πούλιου πάνω στον Μιχαηλίδη. Δύο βολές, τέταρτο ομαδικό. Πρώτο προσωπικό. Και 10 απομένει, 59-64, σχωρείτε. Δεύτερη μια στοχή και η αλλαγή για τους Never Again. Περνάει Καλτιτζόγλου στη θέση του Μιχαηλίδη. Έχουν τελευταία 2-10, 2-9 βασικά. Σπανός και Βαντζόγλου, Τέγος. Θα πείσει και τον Πούλιο. Θα προσπαθεί να περάσει παρακάτω. Θα μείνει στα χέρια του Σαλόνιξ. Δεν θα προλάβει να πάει στο Πούλιο στη λήξη του χρόνου. Θα το κάνει το σουτ. Εντός μόνο εκτός στόχου όμως. Πιτήρλας. Θα δούμε το σουτ του Μιλιόδο, είναι εύστοχο, κατεβαίνει διαφορά. 63-74. Ένα και 25 πλέον. Τέγος, δεν θα απαντήσει. Η Γιώργος, μια ακόμα επίθεση. Η Τίγλας θα πάρει το screen. Πάρα στον Γιώργο. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Τελευταίο λεπτό πλέον του αγώνα. Διαφορά στους 11, ψηφιακά θα τα πράγματα βάζει μόνο διαφοράς. Σπανός και νομίζω μπαίνει υπογραφή της νίκης πλέον. 63-76, 7-45 δεύτερα. Διαφορά στους 13. Με την μπάλα παρόλο την επίθεση και τέλει καλά δεν είναι σκορ. Σε ίδια μοίρα και ο Καλτζόγλου
Κέβος. Και έχουμε τη λήξη του αγώνα 63-76 υπέρ της Θεσσαλόνικς, οι οποίοι συνεχίζουν το αγκητό θέλη τους. Ορίστηκε η λήξη στα μάτια αυτά. Κυρία Σαφία Θεσσαλόνικς, δεύτερη παίκτη της ομάδας Never Again. Ένα πολύ ωραίο χιλιόμενο παιχνίδι. Ως εδώ λοιπόν για σήμερα, σας χαιρετούμε. Σας ευχόμαστε να σκέφτεστε μπασκετικά.